Το κόψιμο πάνω από 100 ελαιοδέντρων σε βάρος συγχωριανής τους από άγνωστους δράστες μονοπολεί το τελευταίο 24ωρο της συζήτησης στα καφενεία του χωριού Ευαγγελισμός του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, με τους κατοίκους μάλιστα να μην κρύβουν την ανησυχία τους για την έξαρση της μικροεγκληματικότητας. Τα δέντρα κανείς δεν τα κόψε και πήρε τα ξύλα. Αυτό οπωσδήποτε χρειάζεται αστυνομεύση. Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε μέχρι την αστυνομία και το δασαρχείο, άγνωστα άτομα πήγαν στο λιόφυτο της ηλικιωμένης και αφού έκοψαν πάνω από 100 ελιές, πήραν τα ξύλα και εξαφανίστηκαν. Με ένα τέτοιο γεγονός δεν είναι δυνατόν να μην αναστατωθεί το χωριό. Στα καφενεία δεν υπάρχει άλλο θέμα, μόνο αυτό. Πώς έγινε και τι έγινε δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να το διερευνήσει περισσότερα η αστυνομία. Ασφαλώς προβληματίζει. Αν ακούσω κάτι αυτό, ανησυχεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τις πληροφορίες που ακούμε, ανησυχούμε, αλλά στην πράξη εμείς δεν έχουμε αντιμετωπίσει τίποτα από αυτά. Όταν η γυναίκα πήγε στο λιόφυτό της, έμεινε στήλη άλατος από την εικόνα που αντίκρισε. Και αφού ειδοποίησε τους συγγενείς της, κατήγγειλαν το περιστατικό σε αστυνομία και δασαρχείο. Υπάρχουν καταγγελία για αυτό το περιστατικό και στην αστυνομία, αλλά και στο δασαρχείο, το οποίο διερευνά το θέμα. Πάντως υπάρχουν φήμες που υποστηρίζουν ότι η γυναίκα είχε ζητήσει από κάποια άτομα να τις κλαδέψουν τις ελιές και αυτοί τις έκαναν κουτσούρι προκειμένου να πάρουν τα ξύλα για καυσόξυλα. Η γνώμη μου είναι από αυτά που ακούγονται ότι αυτός που έδωσε την εντολή του κλαδέψανε τις ελιές και πήγε μετά και τις είδε και τις έχουν κόψει βαριά για να πουλήσουν τα ξύλα. Από τότε που στην ουσία κατηργήθησαν στο ύπεθρον η χωροφυλακή και η αγροφυλακή, ανησυχούμε διότι γίνονται πολλά σποραδικά εγκλήματα τα οποία δεν, επειδή υπάρχει ο φόβος των αντεκδικήσεων, δεν τα μαρτυρούν. Οπωσδήποτε ανησυχείς. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση, αλλά και πού να υπάρξει αστυνόμευση αφού δεν υπάρχει άτομα να γίνει αυτό το πράγμα. Πάντως, όπως καταγγέλει ο δήμαρχος της περιοχής, η παραβατικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, με τον ίδιο να ζητά να εφαρμοστεί ειδικό σχέδιο της Ελλάς για την Ήπεθρο, καθώς οι πολίτες αισθάνονται εντελώς απροστάτευτοι. Τριγύρω, ναι, τριγύρω στα άλλα χωριά έχω ακούσει πάρα πολλά. Και στο Τραψανό, και στο Καστέλι, κλεψές. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και μηνύσεις στα αστυνομικά τμήματα για μικροκλοπές, για ζωοκλοπές, για διαρρήξεις σε σπίτια και μετόχια. Τίνει να μεταβληθεί σε μάστιγα στην ενδοχώρα του νομού και στον Δήμο μας. Εκείνο που θέλω για μια ακόμα φορά να αναδείξω είναι ότι χρειάζεται η ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης και ο συντονισμός της για να υπάρχει μια καλύτερη αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού και δει στο Δήμο μας.